Καλημέρα και από εμά. Θα θέλαμε με τη σειρά μα να ευχαριστήσουμε την Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή για την όλη διεξαγωγή και για την ευκαιρία που μα δώσατε για την εδώ παρουσία μα εκπροσωπώντας την Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Επίση, ευχαριστούμε και όλου εσά που βρίσκεστε εδώ σήμερα μαζί μα. Η εισήγησή μα αφορά στο Κυπριακό Κέντρο Εγγραφή Εντύπων ISBN, ISSN και ISMN. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη αποτελεί συνέχεια της Δημόσιας Βιβλιοθήκης που ίδρυσε το 1927 ο κυβερνήτης Σερ Ronald Στόρς. Το 1987 ιδρύεται με τον Περικυπριακής Βιβλιοθήκης νόμο 51. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ως Εθνική Βιβλιοθήκη υπάγεται στο Εφημπουργείο Πολιτισμού από 1η Ιουλίου 2022. Σκοπή και αποστολή της Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι ο εντοπισμός, η απόκτηση, η επιστημονική βιβλιοθηκονομική επεξεργασία, η διαφύλαξη και η προβολή όσο το δυνατόν περισσότερου υλικού που αφορά την Κύπρο και ιδιαίτερα τη εκδοτική παραγωγή της Κύπρου, η προαγωγή και ενθάρρυνση της χρήση του υλικού από το κοινό, η σύνταξη και έκδοση τρέχουσα και αναδρομική κυπριακής βιβλιογραφία βιβλίων, περιοδικών και μουσικών εκδόσεων, η καταλογογράφηση και ταξινόμηση όχι μόνο του υλικού τη αλλά και άλλων βιβλιοθηκών. Τη Δημόσια Υπηρεσία, λειτουργώντα ω κρατικό καταλογογραφικό κέντρο, η παροχή καθοδήγηση και βοήθεια στο σχεδιασμό, οργάνωση και ανάπτυξη των άλλων Κυπριακών βιβλιοθηκών, η λειτουργία του κέντρου εγγραφή εντύπων ISBN, ISSN και ISMN ακολουθώντα του κανόνε και τα πρότυπα των διεθνών κέντρων και η εξυπηρέτηση του κοινού μέσω υπηρεσιών δανεισμού και διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών και η σύνδεση της Κύπρου με βιβλιοθήκες και κέντρα πληροφόρησης του εξωτερικού. Το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφής Εντύπων ISBN, ISSN, ISMN πρωτολειτουργήσε στην Κύπρο αρχές του 1983. Μέχρι το 1994 λειτουργούσε υπό την εποπτεία της μορφωτικής υπηρεσίας και μετέπειτα πολιτιστικές υπηρεσίες. Το 1994 η ευθύνη λειτουργία του ανατέθηκε στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Στο κέντρο απασχολούνται τρει βιβλιοθηκονόμοι. Το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφή Εντύπων έχει την ευθύνη απόδοση των διεθνών αριθμοδοτήσεων ακολουθώντα τους κανόνε των διεθνών κέντρων ISBN, ISSN και ISMN, και κάθε χρόνο πληρώνει ετήσια συνδρομή προ τα αντίστοιχα διεθνή κέντρα. Σκοπό του κέντρου είναι η απόκτηση, επεξεργασία, συγκέντρωση, διαφύλαξη και προβολή τη εκδοτική παραγωγή τη Κύπρου. Μέσω τη λειτουργία του και τη καταγραφή τη εκδοτική δραστηριότητα στα σχετικά μητρώα του, συμβάλλει αποτελεσματικά στην καταγραφή του πολιτισμού και αποτελεί εφαλτήριο έρευνα για πολλού ερευνητέ. Το κάθε έντυπο που κατατίθεται στο αρχείο του Κυπριακού Κέντρου δεν είναι προσβάσιμο για χρήση προ το κοινό, αλλά φυλάσσεται για να αποτελεί το αυθεντικό τεκμήριο του πρωτοτύπου. Οι αριθμοί ISBN, ISSN, ISMN αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τις εκδόσεις, τις βιβλιοθήκες, το εμπόριο και τα κέντρα τεκμηρίωσης. Επισημαίνεται ότι οι διεθνεί αριθμοί δεν καλύπτουν πνευματικά δικαιώματα και η κατά νόμο κατάθεση δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα τη Κυπριακή Βιβλιοθήκη, αλλά στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών τη Κυπριακή Δημοκρατία. Από το υλικό που φυλάσσεται στο αρχείο του Κέντρου Εγγραφή Εντύπων, καθώ και υλικό που εκδίδεται στο εξωτερικό με θέμα την Κύπρο ή από Κύπριου συγγραφεί, συντάσσεται και εκδίδεται σε έντυπη μορφή το ετήσιο Δελτίο Κυπριακή Βιβλιογραφία, το οποίο περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικέ και μουσικέ εκδόσει. Είναι προσβάσιμο μέσω τη ιστοσελίδα τη Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Η απο κυπριου συγγραφει συντασσεται και εκδιδεται σε εντυπη μορφη το ετησιο δελτιο κυπριακη βιβλιογραφιας το οποιο περιλαμβανει βιβλια περιοδικε και μουσικε εκδοσει ειναι προσβασιμο μεσω τη ιστοσελιδα τη κυπριακη βιβλιοθηκη η παραχωρηση ISBN, ISSN και ISMN γίνεται χωρί χρέωση μετά τη συμπλήρωση τη αίτηση από του εκδότε. Η αποστολή τη αίτηση μπορεί να κατατεθεί ηλεκτρονικά μέσω τη ιστοσελίδα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μέσω φαξ. Η παραχώρηση των αριθμών γίνεται μέσω γραπτή επιστολή. Για περαιτέρω ενημέρωση, κάποιο μπορεί να ανατρέξει στην ιστοσελίδα τη Κυπριακή Βιβλιοθήκη. Διαχρονικά, το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφή Εντύπων έχει παραχωρήσει μεγάλο αριθμό ISBN, ISSN και ISMN αναέτο, όπως παρουσιάζονται στις τρεις διαφάνειες. Για το ISBN, για το ISSN και για το ISMN. Το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφής ISBN. Το Κυπριακό Κέντρο ISBN αρχίσε τη λειτουργία του ως κρατικό κέντρο το 1983. Είναι μέλο του Διεθνού Κέντρου ISBN που εδρεύει στο Λονδίνο και έω μέλο του καταχωρεί τα προθέματα που του παραχωρούνται και τα στοιχεία επικοινωνία των εκδοτών στο λογισμικό του Διεθνού Κέντρου ISBN. Μετά τη συγκατάθεση των εκδοτών, αποστέλλεται στο Διεθνέ Κέντρο το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνία του κάθε εκδότη, τα οποία εμφανίζονται στον Global Register of Publishers. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη παραχωρεί το CIP Data, το οποίο είναι μια σύντομη βιβλιογραφική περιγραφή που παραχωρείται σε εκδότε πριν την εκτύπωση των εκδόσεών του. Προστίθεται στη τη σελίδα τίτλου και εξυπηρετεί βιβλιοθήκε και βιβλιοπολία. Ο ISBN είναι ένα διεθνώ αποδεκτός και μοναδικό αριθμός αριθμό που προσδιορίζει μια συγκεκριμένη έκδοση. Παραχωρείται σε τυπωμένα βιβλία και τρίπτυχα, εκδόσει Braille, ανάτυπα, χάρτε. Εκπαιδευτικά φιλμ και διαφάνειε, οπτικοακουστικό υλικό, ηλεκτρονικέ εκδόσει στο διαδίκτυο ή σε οπτικοακουστικό υλικό και σε ψηφιοποιημένο υλικό σε έντυπη μορφή. Αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο για την αλυσίδα εμπορία και διακίνηση βιβλίων, την ανάλυση των πωλήσεων και την αποθήκευση βιβλιογραφικών δεδομένων σε βάσει εμπορική διακίνηση. Αποτελεί επίση σημαντικό εργαλείο για τη διαχείριση πληροφοριών από τι βιβλιοθήκε. Τα 13 ψηφία του αριθμού ISBN χωρίζονται μεταξύ τους με παύλες ή κενά, όπως παρουσιάζεται στη διαφάνειά μας. Το Κυπριακό Κέντρο ISBN χρησιμοποιεί τις ενδείξεις 9963 και 9925. Η μετατροπή του ISBN σε barcode δεν είναι υποχρεωτική και παρέχεται δωρεάν από το Κυπριακό Κέντρο. Μετά την παραχώρηση του ISBN, είναι υποχρεωτική η τοποθέτησή του σε κάθε έκδοση μπορεί να τοποθετηθεί στη βερσό της σελίδας τίτλου, στη βάση του τίτλου ή σε κάποιο άλλο εφανές σημείο του βιβλίου. Η πολιτική που ακολουθείται στο Κυπριακό Κέντρο ISBN είναι η δωρεάν κατάθεση ενός αντιτύπου και η κατάθεση δύο αντιτύπων για τη συλλογή της βιβλιοθήκης ως δωρεά ή αγορά. Για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, αποστέλλεται το υλικό σε μορφή PDF στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της βιβλιοθήκης. Καλημέρα και από μένα. Συνεχίζουμε την παρουσίασή μας με το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφής ISMN. Ο ISMN είναι ένας διεθνός, αποδεκτός και μοναδικός δεκατριψήφιος αριθμός που χρησιμοποιείται για την καταγραφή της τυπωμένης μουσικής. Το 2000 παραχωρήθηκε ο πρώτος αριθμός σε παρτιτούρα. Είναι μέλος του Διεθνούς Κέντρου ISMN που εδρεύει στο Βερολίνο και ως μέλος του έχει υποχρέωση να συντάσσει ετήσια έκθεση με τα στοιχεία των εκδοτών και με τις αναέτος παραχωρήσεις αριθμών, οι οποία αποστέλλεται στο Διεθνές Κέντρο ISMN. Παραχωρείται σε παρτιτούρες, παρτιτούρες φωνητικών, μουσικές εκδόσεις Braille, ερμηνευτικά σχόλια που εκδίδονται μαζί με την τυπωμένη μουσική, Άλλα μέσα που αποτελούν αναπόσπαστο συστατικό μιας μουσικής έκδοσης, ηλεκτρονικές εκδόσεις. Αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για τις μουσικές εκδόσεις και το μουσικό εμπόριο, τις βιβλιοθήκες και τα κέντρα τεκμηρίωσης. Η πολιτική τώρα που ακολουθείται στο Κυπριακό Κέντρο SMN είναι η δωρεάν κατάθεση ενός αντιτύπου και η κατάθεση δύο επιπλέον αντιτύπων για τη συλλογή της βιβλιοθήκης ως δωρεά ή αγορά. Σε περίπτωση που για την έκδοση έχει παραχωρηθεί και ISBN, δεν ζητούνται επιπλέον αντίτυπα για την κατάθεση. Συνεχίζουμε τώρα με το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφής ISSN. Το Κυπριακό Κέντρο ISSN άρχισε την όλη λειτουργία του το 1983 όχι αυτόνομα ως Εθνικό Κέντρο, αλλά με παραχωρήσεις αριθμών από το Διεθνές Κέντρο ISSN. Στη συνέχεια, έγινε επίσημα μέλος του Διεθνούς Κέντρου ISSN το 1996 και ξεκίνησε την αυτόνομη λειτουργία του, όπου του παραχωρήθηκε και η πρώτη κατηγορία αριθμών. Είναι μέλος του δικτύου ISSN Network των 93 χωρών των Εθνικών Κέντρων που το αποτελούν, και το Διεθνές Κέντρο SSN, το οποίο εδρεύει στο Παρίσι, συντονίζει και υποστηρίζει με την τεχνογνωσία του την όλη δραστηριότητά τους. Συντάσσει αναλυτική έκθεση, παρέχοντας πληροφορίες για την όλη λειτουργία του κέντρου και για τις δραστηριότητες με αριθμητικά στοιχεία και δεδομένα των παραχωρήσεων για στατιστικούς σκοπούς. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια παρουσιάζονται οι χώρες μέλη του ISSN Network και βλέπετε το Κυπριακό Κέντρο ISSN, το, το οποίο παρουσιάζεται με κόκκινο χρώμα, καθώς επίσης και την ιστοσελίδα που μπορεί κάποιος να ανατρέξει για να δει. Στη συνέχεια, ο ISSN είναι ένας διεθνός, αποδεχτός και μοναδικός οκταψήφιος αριθμός, που προσδιορίζει όλες τις μορφές των περιοδικών εκδόσεων. Ως περιοδική έκδοση, θεωρείται κάθε έκδοση που κυκλοφορεί σε διαδοχικά μέρη, φέρει αριθμητικούς ή χρονολογικούς προσδιορισμούς και πρόκειται η έκδοσή του να συνεχίζεται επαόριστο. Πού παραχωρείται τώρα, παραχωρείται σε περιοδικά, σε σχολικά, σε επιστημονικά, σε ψυχαγωγικά, σε εφημερίδες γενικού περιεχομένου, αλλά και σε σχολικές εφη, ε, ε, εφημερίδες, σε επετηρίδες, σε μονογραφικές σειρές, σε πρακτικά συνεδρίων, σε ενημερωτικά φυλάδια, σε τεχνικές και ερευνητικέ αναφορές, σε ετήσιες εκθέσεις, σε ταξιδιωτικούς οδηγούς, σε online περιοδικές εκδόσεις, όπως είναι τα websites, τα blogs, τα wikis databases. Σε περίπτωση τώρα αλλαγής του τίτλου, παραχωρείται νέος αριθμός ISSN και για κάθε περιοδική έκδοση σε διαφορετική μορφή παραχωρείται και διαφορετικός αριθμός ISSN. Εξυπηρετεί εκδότες για ταυτοποίηση των περιοδικών τους εκδόσεων βιβλιοθήκες για διαχωρισμό των όμοιων τίτλων, για έλεγχο των παραγγελιών και για τη διαχείριση της συλλογής, καθώς επίσης και ακαδημαϊκούς για βιβλιογραφικές αναφορές. Στη διαφάνεια τώρα παρουσιάζονται τα blocks παραχώρησης αριθμών ISSN από το Διεθνές Κέντρο ISSN προς το Κυπριακό Κέντρο από το έτος 1996 μέχρι και σήμερα. Η δομή τώρα του ISSN. Τα οχτώ ψηφία του αριθμού χωρίζονται μεταξύ του με παύλε ή κενά και απαρτίζεται από δύο μέρη. Σε περίπτωση που θέλουμε να μετατρέψουμε τον οχταψήφιο αριθμό σε μορφή δεκατριψήφιου γραμμοκώδικα, οι εκδότε μπορούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Κωδικοποίηση Κύπρου. Η υπηρεσία μπορεί να παραχωρήσει barcode με την προϋπόθεση ότι πρέπει οι εκδότες να καταθέσουν την επιστολή παραχώρησης από το Κυπριακό Κέντρο ISSN. Μετά την παραχώρηση του ISSN, είναι υποχρεωτική η τοποθέτησή του σε κάθε έκδοση. Ο οχταψήφιος αυτός αριθμός μπορεί να τοποθετηθεί στο εξώφυλλο πάνω δεξιά και σε κάθε άλλο σημείο που διακρίνεται εύκολα, στη βερσότη σελίδα τίτλου, το εξωφύλλο και άλλα. Για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις, ο αριθμός ISSN εμφανίζεται στην αρχική σελίδα ή στο κυρίως μενού. Σε περιπτώσεις παράλληλων εκδόσεων, συστήνεται να αναγράφονται και οι δύο αριθμοί ISSN στην έντυπη μορφή. Η πολιτική μας τώρα που ακολουθούμε στο Κυπριακό Κέντρο ISSN είναι η δωρεάν κατάθεση ενός αντιτύπου και η κατάθεση ενός επιπλέον αντιτύπου για τη συλλογή της βιβλιοθήκης μας ως δωρεά ή αγορά. Με την έκδοση κάθε νέου τεύχους, ο κάθε εκδότης αποστέλει στη συλλογή της βιβλιοθήκης ένα επιπλέον αντίτυπο. Για τις ηλεκτρονικές εκδόσεις αποστέλλεται το υλικό σε μορφή PDF στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της βιβλιοθήκης. Μετά την κατάθεση τώρα των περιοδικών μας εκδόσεων, ακολουθεί η καταχώρηση των βιβλιογραφικών δεδομένων στο λογισμικό ISSN+. Λίγα λόγια τώρα για το λογισμικό αυτό. Το λογισμικό αυτό είναι ένα φιλικό λογισμικό εύκολο και απλό προ τη χρήση του, με πάρα πολλέ δυνατότητε, κυρίω στα πεδία διασύνδεση 7 χ και η όλη υποστήριξη αλλά και βοήθεια παρέχεται από το Διεθνέ Κέντρο ISSN, όπω είχαμε προναφέρει, που εδρεύει στο Παρίσι. Η καταλογογράφηση χρησιμοποιείται από πάρα πολλά εθνικά κέντρα ISSN χρησιμοποιώντα το συγκεκριμένο λογισμικό. Και στο δικό μα κέντρο, να ακολουθούμε του Anglo-American Cataloging Rules, της δεύτερης έκδοσης, τη δεύτερη έκδοση, τη διαταξη Mark ΜARC21 και το δικά σύστημα τη ταξινόμηση Dewey. Στη συγκεκριμένη διαφάνεια, μετά την καταχώρηση των εγγραφών βασικά στο λογισμικό ISSN, μπορεί κάποιο να ανατρέξει στην πύλη ISSN Portal, όπου εδώ είναι όλε οι βιβλιογραφικές εγγραφέ οι οποίες είναι προσβάσιμες σε αυτήν την πύλη, η οποία δημοσιεύεται από το Διεθνές Κέντρο ISSN και επιτρέπει την αναζήτηση στην παγκόσμια βάση δεδομένων όλων των βιβλιογραφικών εγγραφών από όλα τα εθνικά κέντρα. Παραθέτουμε εδώ ένα παράδειγμα ενός τίτλου Κυπριακού περιοδικού, που είναι η Κυπριακή Εστία, όπως βλέπετε είναι ο ρυθμός SSN και κάτι πολύ σημαντικό, στο κάτω μέρος της οθόνης ε, γίνεται παραπομπή στον όπακ της βιβλιοθήκης μας, που μπορεί κάποιος να δει το περιοδικό στην, σε Μάρκο 21 και να δει και όλα τα holdings του κάθε περιοδικού. Οι συναντήσει τώρα του Κυπριακού Κέντρου Εγγραφής. Τα κέντρα εγγραφής ISBN και ISMN συμμετέχουν στις ετήσιες συναντήσεις των διεθνών κέντρων, οι οποίες διοργανώνονται από κοινού σε διαφορετική χώρα μέλος κάθε χρόνο. Το Διεθνές Κέντρον ISSN στη συνέχεια πραγματοποιεί συναντήσεις με τη συμμετοχή των Εθνικών Κέντρων Μελών του ISSN Network στη Γενική Συνέλευση που διεξάγεται αναδιατία και στην ετήσια συνάντηση των ISSN Directors. Κλείνοντας, παραθέτουμε τα δικά μας συμπεράσματα αναφορικά για τη λειτουργία του Κυπριακού Κέντρου Εγγραφής Εντύπων. Μέσω της λειτουργίας του κέντρου μας, η Κυπριακή Βιβλιοθήκη συμβάλλει καθοριστικά στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της έντυπης γραμματείας της χώρας. Η εκδοτική δραστηριότητα της Κύπρου σε διεθνείς καταλόγους, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα, συμβάλλει στη διαφώτιση στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, σχετικά με την εκδοτική παραγωγή της Κύπρου και την ενημέρωση για Κύπριους εκδότες αλλά και συγγραφείς. Η διατήρηση της εκδοτικής παραγωγής στα αρχεία μιας εθνικής βιβλιοθήκης και το έβρος του πολιτιστικού πλούτου της χώρας μας αποτελεί ζώσα παρακαταθήκη για τις επόμενες γενναίες και αποτελεί εφαλτήριο δυνητικής ερευνητικής πύλη για τους ενδιαφερόμενους ερευνητές, ακαδημαϊκούς, βιβλιοθήκες και κέντρα τεκμηρίωσης διεθνώς. Η πρόκληση για το Κυπριακό Κέντρο Εγγραφής Εντύπων είναι να αποτελέσει ένα πρότυπο εθνικό αλλά βιβλιογραφικό και πληροφοριακό κέντρο για τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες της χώρας για να παρέχει γρήγορη αλλά και ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την πληροφορία. Η μελλοντική συνεργασία με άλλα εθνικά κέντρα εγγραφή εντύπων μέσων κοινών δράσεων που εδρεύουν στο εξωτερικό θα διευκολύνει την περαιτέρω ανάπτυξη του Κυπριακού Κέντρου Εγγραφή Εντύπων μέσω τη τεχνογνωσία και των υποδομών που του παρέχονται. Σα ευχαριστούμε.